Κυρία, τα ανοίξαμε όλα τώρα, κυρία Κατσίμη, να τα κλείσουμε. Τι να κάνω όμως. Κυρία Κατσίμη, εγώ είμαι μέλος μιας κυβέρνησης η οποία επαναπροσέλαβε 4.000 και πλέον δημόσιους υπαλλήλους που είχε απολύσει ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα να σέβεται πώς απαντάνε και τι λένε αυτοί οι άνθρωποι για μένα όταν μιλάω εγώ. Ένα αυτό το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο. Εγώ είπα και λέω ότι είμαι ευγνώμων σε πάρα πολλούς από τους υπουλλήλους του δικού μου χαρτοφυλάκιου, οι οποίοι με βοήθησαν να κάνω τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, το ΚΕΑ, το ΤΕΒΑ, για τα ιδρύματα, για τα παιδιά, για τους γέρους και ούτω καθεξής. Αυτό όμως, ξέρετε, συνεπάγεται μια άλλη νοοτροπία πια που πρέπει να χτιστεί μέσα στο δημόσιο. Την νοοτροπία του δημόσιου λειτουργού. Το δημόσιος λειτουργός είναι, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κάνει ένα λειτουργήμα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υπερβάλλω, διότι εγώ φοβάμαι ότι είμαστε σε μια κατάσταση. Όχι φοβάμαι, αισθάνομαι την ευθύνη μιας μεγάλης κρίσης αυτή τη στιγμή. Πρέπει να επιταχύνουμε τα πάντα. Και νόμιζα πάντα ότι δια του υποδείγματος μπορείς πράγματι να αλλάξεις και το δημόσιο. Θέλει περισσότερο μακροχρόνιες Μάλιστα. διαδικασίες. Ωραία. Αλλά θα επιμείνω σε μεγάλη δουλειά, σε πολλή συνειδητοποίηση του λειτουργήματος. Και βέβαια το δημόσιο, ήμουνα αυτή που κατέβαινε υπερασπιζόμενη το Δημόσιο Πανεπιστήμιο κάθε Πέμπτη στις, πώς το λένε, στις πορείες, και άρα σέβομαι το δημόσιο και το, θα το στηρίξω. Ωραία, με, κάθε, με κάθε τρόπο. Ωραία, λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.